Καταρχήν πιστεύουμε ακράδαντα ότι πρέπει ο αθλητισμός δεν μπορεί να είναι κρατικός, κρατικοδίαιτος. Γι' αυτό το λόγο και όσο περισσότερο ανοίξει ένα άθλημα, άλλο τόσο περισσότερο αγκαλιάζεται από γονείς, από οικογένειες, από νέους αθλητές, αλλά και από την ενδυναμώνεται και από την ιδιωτική οικονομία. Αυτό λοιπόν όμως δεν έρθει από μόνο του, πρέπει να πετύχουμε και μεγάλες διοργανώσεις, ειδικά για αθλήματα όπως το δημοφιλές πλέον άθλημα στη χώρα μας, το τένις, που λόγω του Στέφανου και της Μαρίας έχει αγκαλιαστεί, έχει γίνει περισσότερο γνωστό. Πρέπει λοιπόν να αρπάξουμε, πραγματικά να αρπάξουμε αυτή την ευκαιρία. Σήμερα η παρουσία του Προέδρου της Διεθνούς Ομοσπονδίας, η καλή οργανωτική εμπειρία πλέον που έχει η Ελληνική Ομοσπονδία Αντισφαίρησης, αλλά και η διάθεση της κοινωνίας να αγκαλιάσει και να δεχτεί μια μεγάλη διοργάνωση, για μας αποτελεί μονόδρομο να το κυνηγήσουμε, να το διεκδικήσουμε, να το υποστηρίξουμε, να ενδυναμώσουμε τη σχέση με την αγορά και να πετύχουμε καλά αποτελέσματα και μεγάλες διοργανώσεις. Σήμερα το τεστ φαίνεται ότι πέτυχε και μπορούμε. Μπορούμε και ακόμα μεγαλύτερες διοργανώσεις να κάνουμε. Άρα δεν μένει παρά να δοκιμάσουμε τις δυνάμεις μας και η Ελλάδα όταν πιστέψει στις δυνάμεις της, οι Έλληνες όταν πιστέψουμε στις δυνάμεις μας, καταφέρουμε πολλά. Πολλά και μεγάλα. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο δεν έχουμε παρά να βάλουμε μπροστά, να σφίξουμε τη γροθιά μας. Η κυβέρνηση με εντολή του Πρωθυπουργού, που όπως γνωρίζετε είναι λάτρης του τένις, θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Με τις δυνάμεις που έχουμε, αλλά με μια ξεκάθαρη απόφαση. Να ανοίξουμε και το τένις, να αντισφαίρεση όπως και όλα τα αθλήματα σε όσο να τον περισσότερες ελληνικές οικογένειες. Το τένις, η αντισφαίρεση είναι ένα λαϊκό άθλημα και όλες αυτές οι προκαταλήψεις που χρόνια καλλιεργούνται από κάποιους νομίζω ότι ανήκουν στο παρελθόν.